Είμαστε στο 5ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στον 20ο στίχο. Λέγω γαριμήν, λέει εδώ ο Ευαγγελιστής, ότι αν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ουμή εισέλθετε εις την Βασιλείαν του Θεού. Τι εννοεί να περισσεύσει η δικαιοσύνη σας? Να περισσεύσει δηλαδή, να μην μείνετε στην τυπολατρία των γραμματέων και φαρισαίων, μην κοιτάτε το γράμμα απλά του νόμου, αλλά να κοιτάτε το πνεύμα του νόμου, την ουσία του νόμου. Γιατί ο Θεός έδωσε τον νόμο? Τον νόμο τον χορήγησε για να βρίσκουν οι άνθρωποι την στράτα του στο διάβα της ζωής, να μπορούν να περιπατούν την οδόν του Κυρίου. Δεν τον έδωσε τον νόμο για να τους υποδουλώσει με τις νομικές διατάξεις, που αν τις βρήκανε 10 τις εντολές, τις έκαναν 110 και 1010 οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, λέγοντας ότι αυτό εδώ εννοεί, αυτό εκείνο εννοεί, και αύξαναν τις υποχρεώσεις που είχαν οι Εβραίοι έναντι του νόμου, και άρα ήταν τόσο δυσβάστακτος ο νόμος που δεν μπορούσαν να τον τηρήσουν. Θα μας τα εξηγήσει και αργότερα, όταν θα φτάσουμε στα ΟΕ, θα μας πει πάλι πως τα κατάφερναν, και αντί να βοηθούν τους ανθρώπους να προσεγγίζουν τον αληθινό Θεό, τους έκαναν, λέει, δυο φορές για την κόλαση. Αν άξιζαν μια φορά οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αυτούς που έφερναν κοντά στον αληθινό Θεό, τους έκαναν δυο φορές χειρότερος από τους ίδιους τους εαυτούς. Αυτό θέλει να το αποφύγει. Και όταν θα περισσεύσει η δικαιοσύνη σας, θα είναι σωστότερη δηλαδή από την τήρηση του νόμου όπως την κάνουν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, τότε θα εισέλθετε στην Βασιλεία του Θεού. Ο Κύριος μας έχει πει στο Ευαγγέλιο, όποιος με αγαπά θα τηρεί τις εντολές μου. Όποιος με αγαπά θα κάνει πράξη τα εντάλματά μου, αυτά τα οποία εγώ σας είπα. Οικούσατε ότι αιρέθη της αρχαίης, ου φωνεύσεις, ως δαν φωνεύσει, ένοχος έστε τη κρίση. Όποιος, ακούσατε, λέει, ότι ο νόμος μας διατάσσει, μας προτρέπει να μην φωνεύουμε, να μην αγγίζουμε την ζωή άλλου ανθρώπου, αφού εμείς δεν μπορούμε να φέρουμε άνθρωπο εις την ζωή, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καμία ζωή, αλλά τις ζωές μόνον ο Κύριος και Θεός τις δημιουργεί και τις χαρίζει στους ανθρώπους, την φέρνει δηλαδή τη ζωή στον κόσμο. Άρα δεν έχουμε δικαίωμα να φωνεύουμε. Όποιος φωνεύσει δεν περιμένει μόνο την ανταπόδοση από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, γιατί μερικές φορές η ανθρώπινη δικαιοσύνη λανθάνει και δεν βρίσκει τον δολοφόνο. Μπορεί να την πληρώσει ένας αθώος. Αυτός είναι ένοχος ενώπιον της δικαιοσύνης του Θεού. Στην κρίση του Θεού θα λογοδοτήσει, και από εκεί δεν ξεφεύγει κανείς. Είναι η φωνή του Θεού, αυτή η θεοφύτευτη φωνή που έχουμε όλοι μέσα μας, η φωνή της συνειδήσεως, που αν δεν την αφήσουμε να εκφραστεί, δεν την ακούμε καλά, γιατί δεν την αφήνουμε εμείς να εκφραστεί, αλλά πάντα υπάρχει ο έλεγχος μέσα μας, όσο και βαθιά να προσπαθήσουμε να τον παραχώσουμε εντός μας και να μην αφήνουμε αυτήν την φωνή του Θεού να εκφραστεί. Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας ο οργιζόμενος το αδελφό αυτού εκεί, ένοχος έστε τη κρίση. Ως δανειπεί το αδελφό αυτού ρακά, ένοχος έστε το συνεδρίο. Ως δανειπεί μωρέ, ένοχος έστε εις την γέναν του πυρός. Όποιος, λέει, οργιστεί με δική του υπαιτιότητα, να προκαλέσει εκείνος την οργή του, και όχι καμία φορά που μας την προκαλούν οι άλλοι, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις η λύση δεν είναι η οργή, είναι η αοργησία η λύση. Να αφήσουμε να περάσει ο θυμός όλο αυτό το κακό και ύστερα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε γιατί έγινε ο θυμός, γιατί προεκλήθηκε, ίσως καμιά φορά και με τη συγγνώμη μας να δώσουμε λύση σε αυτούς τους θυμούς. Μην περιμένουμε να μας πει ο άλλος συγγνώμη, επειδή έχουμε δίκιο, δεν θα το ακούσουμε ποτέ αυτό το συγγνώμη. Όταν από την καρδιά μας βγει το συγγνώμη, το λέμε και εύκολα και αβασάνιστα, όχι όμως εν είδη καραμέλες, αλλά με σοβαρότητα να ζητήσουμε συγγνώμη, ναι, έκανα λάθος. Δεν είχα αυτή την πρόθεση, δεν είχα σκεφτεί να κάνω αυτό το οποίο τελικά κατέληξε να γίνει.
Όποιος λέει πει περιφρονητικά στον αδελφό του ανόητε, εκείνος είναι ένοχος ενώπιον της κρίσεως του δικαστηρίου του ανθρώπου. Όποιος όμως πει τον άλλο ηλίθιε, δηλαδή παραπάνω από το χαζέ, ο ανόητος είναι αυτός που δεν εννοεί, δεν μπορεί να καταλάβει τι να του κάνουμε. Όταν τον πει στον άλλον ηλίθιο, ξεχνάει αυτός δηλαδή ο άλλος. Δεν αφήνει τίποτα ήσυχο μέσα του και δεν μπορεί να το ξαναφέρει στη μνήμη του. Ξεχνάει τι μας είχε πει, ξεχνάει τι είχε υποσχεθεί και κάνει κάτι άλλο. Όταν τον άλλον τον πούμε ηλίθιο έτσι, ξεχνώντας την αλήθεια και την πραγματικότητα, αυτός που τον άλλον τον χαρακτηρίζει έτσι με πολύ κακία μέσα του και δεν το παίρνει πίσω, είναι έτοιμος από μόνος του για την γέννα του πυρός, για την αιώνια κόλαση. Δηλαδή η διχοστασία που μπορούμε να έχουμε με τον αδελφό μας όταν πάρει τις διαστάσεις μόνιμου προβλήματος και δηλαδή βλέπω εγώ τον άλλον και δαιμονίζομαι με απλούς λόγους, τότε θα γευθώ, προγεύομαι από εδώ, από τη γη, αιώνια κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Μην νομίζετε ότι θα έχει τεράστια τηγάνια να μας τηγανίζει ο διάβολος. Δεν είχε. Δεν θα είναι έτσι. Αυτά ήταν σχηματικά για κάποτε, για να τα καταλάβουν. Τα έχει περιγράψει ο Δάντης στην κόλασή του, στο δικό του έργο. Η αιώνια κόλαση θα είναι να μην θέλω την παρουσία των άλλων ανθρώπων. Και μαζί με την παρουσία των άλλων ανθρώπων, να μην την ανέχομαι δηλαδή, κάποιον από τους ανθρώπους στην παρουσία, δεν θα μπορώ να ανεχθώ και την παρουσία του Θεού στη ζωή μου. Διότι ο Θεός εμφανίζεται πολλάκις στο πρόσωπο των αδελφών. Από τους άλλους θα δούμε τον Θεό. Λέει στο γεροντικό, είδες τον αδελφόν σου, είδες Κύριον τον Θεόν σου. Μην περιμένεις να δεις τον Θεό ουρανό κατέβατο σε κατάσταση τέτοια. Γέροντα, έχει εδώ στη θέση σας που κάθεστε. Εάν ουν προσφέρεις, λέει, το δώρο σου επί το θυσιαστήριον, κακή μνηστείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου, εάν, λέει, πηγαίνεις στο δώρο σου, έχεις ετοιμάσει μία ετοιμασία για το ναό, θα λέγαμε με σημερινούς όρους. Θες να προσφέρεις το πρόσφορο εις το ναό και θυμηθείς ότι όχι ότι εσύ μισείς κάποιον, έχεις εσύ κάτι εναντίον κάποιου άλλου, όχι. Αλλά να θυμηθείς ότι ο άλλος έχει κάτι εναντίον σου. Γιατί κάτι του έκανες, κάτι του είπες, κάτι του στέρισες, ανθρώπινα πράγματα είναι όλα αυτά. Τότε, λέει, για να προσφέρεις το δώρο σου στον Θεό και να το δεχθεί ο Θεός, τι κάνεις. Ακούστε. Άφεσε εκεί τον δώρο σου έμπροσθεν του θυσιαστηρίου και είπαγε πρώτον διαλάγηθε το αδελφό σου και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Αφήνεις το δώρο σου, αφήνεις την προσφορά σου, αφήνεις το τάμα σου ενώπιον του θυσιαστηρίου, ενώπιον της ιεράς εικόνας που θες να το προσφέρεις, πηγαίνεις ζητάς συγγνώμη και ύστερα έρχεσαι να προσφέρεις το δώρο. Αν ο άλλος θα δεχθεί την συγγνώμη όχι, είναι δικό του θέμα. Εσύ θα την αιτήσεις. Αν δεν στη δώσει, θα προσπαθήσεις μια-δυο φορές ακόμη. Μετά ταύτα, όταν ο άλλος είναι σκληροκάρδιος, ίσως περισσότερο κακό θα κάνεις όταν του ζητάς συγγνώμη, γιατί τον εξερεθίζεις, τον τζιγκλάς. Άρα τον αφήνεις στην ηρεμία του και προσεύχεσαι στον Θεό να φωτίσει και αυτόν και εσένα, να ανοιχθεί η καρδιά σου, να μπορείς να δεχθείς τον άλλον αδελφό. Είδατε, ο Θεός δεν δέχεται αυτά που του προσφέρουμε αν η καρδιά μας δεν είναι τακτοποιημένη. Πρώτον καταλάγηθη της ελλιπούση, λέμε σε μία ακολουθία που διαβάζουμε πριν κοινωνήσουμε στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Και έπειτα θερών, λέει η μυστική βρόση φάγε, και ύστερα με θάρρος τρέξε να γευθείς το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γιατί εκείνος, ο Ιησούς Χριστός, το σώμα του δεν το έχει χαρίσει στους αναμάρτητους, αλλά το έχει χαρίσει σε εμάς τους μετανοημένους αμαρτωλούς. Δεν σημαίνει ότι θα περιμένουμε να γίνουμε άξιοι για να κοινωνήσουμε, ούτε ότι είμαστε άξιοι αν κοινωνήσουμε δύο φορές το χρόνο. Δηλαδή αυτές τις δύο φορές είμαι θα άξιοι και τις υπόλοιπες φορές που μας καλεί ο ιερεύς να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού είμαι θα ανάξιοι. Απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος σε μια ευχή
που δυστυχώς δεν την ακούτε, γιατί είναι καταπληκτική, είναι η ευχή που λέει ο ιερέας την ώρα που ο ψάλτης λέει το χερουβικό ή τα χερουβή μυστικός ψάλει ο ψάλτης, και ο ιερεύς εκείνος λέει ότι θα κάνουμε τους αγγέλους, θα εξεικονίζουμε τους αγγέλους τώρα που θα περιφέρεις εσύ Χριστέ μου ανάμεσά μας, και ο ιερέας ξεκινά μια θαυμάσια ευχή του Ιερού Χρυσοστόμου που λέει ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες. Όποιος έχει σάρκα και έχει αμαρτίες δεν είναι άξιος ουσιαστικά να εγγύσει τα Θεία Μυστήρια. Και λέει παρακάτω ότι για τη δική σου φιλανθρωπία και για τη δική σου ευσπλαγνία εμείς εγγίζουμε, θαρούμε και ερχόμαστε και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού για να πάρουμε δύναμη πνευματική, για να γίνουμε θεοφόροι, χριστοφόροι, να γίνουμε ένα με το Χριστό, ένα με το σώμα του, ένα με το αίμα του. Και έρχεσαι ύστερα, λέει, όταν έχεις αγαθή τη συνείδηση και τακτοποιηθείς με τον αδελφό σου και πρόσφερε το δώρο σου, άστο ενώπιον του θυσιαστηρίου του το δώρο σου και ο Θεός το δέχεται μετά χαράς. Ίστι ευνοών το αντιδίκο σου ταχύ έως ότου ή εν τη οδό μεταυτού. Να είσαι, λέει, συμβιβαστικός και να έχεις συμφιλιωτικές διαθέσεις απέναντι στον αντίδικό σου, στον δανειστή σου με τον οποίο βρίσκεσαι σε δίκη. Μήποτε σε παραδώ ο αντίδικος το κριτή και ο κριτής σε παραδώ το υπηρέτη και εις φυλακή βληθήσει. Διότι σήμερα κινδυνεύει αυτός να καταδικαστεί από τον δικαστή, αλλά αύριο μπορεί εσύ να καταδικαστείς από τον δικαστή και εσύ να μπει στην φυλακή από τον υπηρέτη του κριτού. Πρόλαβε, λέει εδώ, μη τυχόν σε παραδώσει ο αντίδικος το δικαστή και ο δικαστής σε καταδικάσει και σε παραδώσει στον εκτελεστή των ποινών και σε ρίξει στην φυλακή. Αυτό αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Άγιο θα ήταν κάθε βράδυ σε ένα μικρό απολογισμό που κάνουμε με το νου μας. Δεν χρειάζεται να πάρουμε χαρτί και μολύβι να σημειώσουμε πώς περάσαμε τη μέρα μας. Αν και το ημερολόγιο είναι και αυτό όμορφο, έχουν διασωθεί Αγίων ημερολόγια και βλέπουμε και τα βάσανά τους και τις δυσκολίες τους που περνούσαν. Αλλά ένας απολογισμός της μέρας, πώς περάσαμε σήμερα, πώς πήγε η μέρα μας, πού ξεφύγαμε, πού περάσαμε όμορφα, πού χαρήκαμε, και αυτές τις στιγμές είναι όμορφο να τις αποτιμούμε. Μας βοηθούν για να ξεπεράσουμε τα λάθη μας και για να χαρούμε περισσότερο πάνω στις χαρές μας. Αμήν λέγω ημίν. Ουμή εξέλθησε κήθεν, εωσού αποδός τον έσκατον κοδράντη. Ο Κύριος δεν θα σε αφήσει να φύγεις από το δικαστήριο. Ο δικαστής δεν θα σε αφήσει πριν τακτοποιήσεις το χρέος σου, πριν αποδώσεις και το τελευταίο νόμισμα από το οποίο χρωστάς. Άρα η εξόφληση των λογαριασμών του καθενός είναι σημαντική και υφίσταται και μας δίνει ζωή αυτή η εξόφληση. Μας δίνει ζωή από τη ζωή του Χριστού. Εμείς από εκείνον παίρνουμε νόημα ζωής. Ακούσατε ότι ερέθη της αρχαίης. Μας είχε πει και πριν ότι είχε πει στους αρχαίους, στον νόμο δηλαδή, είχε δοθεί πάλι την ίδια φράση, ου μη χεύσεις. Μη διαλύσεις δηλαδή την οικογένεια την οποία εσύ και ο σύζυγός σου ή η σύζυγος αποφασίσατε ενώπιον του Θεού να οικοδομήσετε. Δεν είναι ωραίο δηλαδή να γκρεμίσεις μια εκκλησία. Άμα σας πούνε τώρα πάρτε ένα φτιάρι και γκρεμίστε το ναό, θα πείτε άμα ο διάβολος μας πει να διαλύσουμε το σπίτι μας, πολύ εύκολα το χαλάμε. Οι παλαιότεροι ίσως κάνατε τρομερή υπομονή. Τώρα μέσα σε πολύ λίγο διάστημα, βλέπεις σε 3 μήνες, 6 μήνες μετά τον γάμο, τα έχουν διαλύσει όλα. Ίσως βέβαια έχουν εξαντληθεί γιατί συζούνε πάρα πολύ νωρίτερα και έτσι δεν έχουν μάθει στην υπομονή, δεν μπορούν να συνυπάρξουν, δεν μπορούν να αντέξουν τη δέσμευση και διαλύουν. Ο Κύριος είπε να μην διαλύεις το σπίτι σου, να μην διαλύεις την οικογένειά σου, να μην διαλύεις την κατοίκον εκκλησία σου, που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Αυτό είναι η οικογένεια, είναι η δική μας προσωπική μικρή εκκλησιά.
είναι το δικό μας ιερό. Είναι ο τόπος τον οποίο αγαπούμε τον την σύζυγό μας και αγαπούμε και τα παιδιά που μας χάρισε ο Θεός για να τα μεγαλώσουμε. Εκείνοι οι Φαρισαίοι περιόριζαν την εντολή ομοιχεύσης μόνο στις γυναίκες. Οι άνδρες έκαναν ό,τι ήθελαν. Αυτό δεν ισχύει για τον Χριστό. Είναι ίδια η αντιμετώπιση άνδρα και γυναίκας ενώπιον του νόμου του Θεού. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ότι οι νόμοι είναι σκληροί για τις γυναίκες και είναι ίσως από τους πρώτους φεμινιστές. Και τι μας λέει, ότι είναι σκληροί με τις γυναίκες οι νόμοι γιατί τους γράφουν άνδρες. Γι' αυτό είναι σκληροί με τις γυναίκες. Ενώ ο Θεός στο νόμο του είναι ίσως προς τα πλάσματά του και τον άνδρα και την γυναίκα, ενώ έχουν διαφορετική θέση φυσικά, γιατί άλλη βαρύτητα έχει η μάνα στην οικογένεια, άλλη βαρύτητα ο πατέρας, άλλη διακονία η μάνα, άλλη διακονία ο πατέρας, τους αντιμετωπίζει ο Θεός ίδιο και τους παρακαλεί εδώ. Και τι τους λέει? Εγώ δεν λέγω ημίν ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμεί σε αυτήν, ήδη εμήγευσε αυτήν εν την καρδία αυτού. Όποιος λέει επιθύμησε να διαλύσει την οικογένειά του στη σκέψη του, βλέποντας την ομορφιά μιας άλλης γυναίκας, ήδη μοιχεύει πνευματικά. Γιατί ξέρετε, το εράν λέει τίκτεται από το οράν. Ο έρωτας δηλαδή ξεκινάει από τα μάτια, αλλά μπαίνει στην καρδιά. Έτσι ξεκινάει και η αμαρτία. Βλέπουμε με τα μάτια, δεν δίνουμε πολύ σημασία την πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά. Δεν εξομολογούμαστε ειλικρινά, δεν έχουμε πνευματική ζωή και πνευματικό. Και άρα εισέρχεται το φίδι μέσα στην καρδιά μας, μένει, χρονίζει, γεννάει τα αυγά του και μπορούμε να διαλύσουμε την οικογένειά μας μετά από πάρα πολλά πολλά χρόνια, αν δεν προσέξουμε, αν δεν δούμε ότι είμαστε συμμέτοχοι σε κάτι ιερό. Ο γάμος είναι μέγα μυστήριο της Εκκλησίας, τον ιερολογεί. Αυτά που μας απευθύνει η Εκκλησία εκείνη την ώρα είναι θαυμάσια, αλλά εμείς σκεφτόμαστε ρίζια, κουφέτα και μπομπονιέρες και έτσι χάνουμε την ουσία του θαυμάσιου μυστηρίου. Αν τα κείμενα τα αναλύσετε, θα δείτε πόσο θαυμάσια λέει. Λέει μέχρι να καταντήσει, λέει ο άνθρωπος, να φτάσει δηλαδή, να βρει το τέρμα του εν γύρι πίωνη, να φτάσει μέχρι βαθαίος γύρατος, να είναι αγαπημένος ένας άνθρωπος στο πρόσωπο του άλλου. Και όσοι είχατε αυτήν την αγάπη, αυτόν τον σεβασμό, και ας μην είχατε ερωτευτεί οι παλαιότεροι, ας τους είχατε πάρει με προξενιά ή ας σας είχαν πάρει με προξενιά, αν μάθατε να σέβεστε και να αγαπάτε τον άνθρωπό σας, οικοδομήσατε ωραίες οικογένειες, φέρετε τα παιδιά σας στον κόσμο και χαίρεστε με αυτές τις ομορφιές της ζωής. Εδώ ο Κύριος λέει ότι πρέπει να προσέχουμε και απευθύνεται στους άνδρες που περνάγαν ψηλά γράμματα, αφού ο νόμος έλεγε ότι η γυναίκα πρέπει να προσέχει, οι άνδρες είσαι ένα αθώοι και κάνουν τις λοβιτούρες τους, τα αμαρτήματά τους. Γι' αυτό και στο Ευαγγέλιο Μιχαλίδα έχει που την βρίσκουν και είναι έτοιμοι να τη λιθοβολήσουν και λέει ο Χριστός, ουδέ εγώ σε κατακρίνω, ούτε κι εγώ παιδί μου σε κατακρίνω. Δεν είμαι αυτός που θα σου πάρει το κεφάλι. Και έπεισε λέγοντάς τους, όποιος είναι αναμάρτητος θα στρίξει λίθο. Και άφησαν αναγκαστικά, αφού δεν ήσαν αναμάρτητοι τις πέτρες, και εσώθη αυτή η κοπέλα. Ιδε ο φθαλμός σου, λέει ο δεξιός, σκανδαλίζησε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γάρση ή να απόλυτε εν το μελό σου και μη όλον το σώμα σου βληθεί εις γένα. Λέει, είναι προτιμότερο, αν σε σκανδαλίζει ο δεξιός ο φθαλμός σου, να ξεματιαστείς, θα το πούμε απλά, να βγάλεις το μάτι σου, δηλαδή να μην βλέπεις από εκείνο το μάτι, ούτως ώστε καλύτερα να μπεις μονόφθαλμα στη Βασιλεία του Θεού, παρά να κληρονομήσεις την κόλαση διαλύοντας, έχει σχέση με την οικογένεια, διαλύοντας την οικογένειά σου με τη μοιχεία, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και όλες οι εντολές. Οι εντολές δόθηκαν με αρνητικό τρόπο, να μην σκοτώσεις, να μην κάνεις, γιατί οι άνθρωποι ήσαν εκείνον τον καιρό ιδιαίτερα αρνητικοί. Ήταν σκληροί οι άνθρωποι του νόμου, απευθύνεται σε σκληρούς ανθρώπους ο νόμος. Ενώ η Καινή Διαθήκη απευθύνεται σε ανθρώπους με ευαισθησία. Γι' αυτό είναι και πολύ
οι διατυπώσεις της πολύ προσεκτικές, πολύ προσεκτικότερες από τον νόμο. Η γλώσσα της είναι γλώσσα γεμάτη αγάπη, εκτός από τα ουέ προς τους Φαρισαίους, ο Κύριος το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο δεν θα μιλήσει αυστηρά σε κανέναν άνθρωπο επί γης και δεν θα δοκιμάσει την πίστη κανενός ανθρώπου, ούτε θα πικράνει άνθρωπο. Αντίθετα, παίρνει πάντα το μέρος των ανθρώπων αυτών που πονούν πνευματικά και είναι και πτωχοί πνευματικά. Τους αγαπά ιδιαίτερα ο Κύριος αυτούς τους ανθρώπους. «Και η δεξιά σου, Κύριε, σκανδαλίζησε, έκοψον αυτήν και βάλε από σου συμφέρει γαρσί, ή να απόλυτε εν το μελό σου και μη όλο το σώμα βληθεί εις τη γέννα». Αν σε σκανδαλίζει το δεξί σου χέρι, τώρα εδώ απευθύνεται στις άλλες αμαρτίες, κλεψιές και αμαρτίες που γίνονται με τα χέρια μας. Άλλες γίνονται από τα μάτια, άλλες γίνονται από τα σωματικά μας μέλη, κλεψιές, φόνοι κλπ. Αν αυτά σε προκαλούν για να κάνεις το κακό, καλύτερα να έχεις ένα χέρι λιγότερο και να μένεις στο αγαθό. Διότι αν μείνεις αρτιμελής και πας στην κόλαση, δεν κατάφερες τίποτα. Δεν μπόρεσες να μετέχεις της χαράς του παραδείσου, δεν μπόρεσες να κάνεις καλύτερο, πνευματικότερα και αρτιότερο τον εαυτόν σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν χέρια και πόδια και έχουν μια καρδιά με δυναμική, μια καρδιά που είναι χρυσάφι. Υπάρχει ένας άνθρωπος στην Αμερική που έχει γεννηθεί χωρίς χέρια και πόδια. Αυτός γράφει βιβλία και μαθαίνει εμάς που έχουμε και δύο χέρια και δύο πόδια την ελπίδα της ζωής. Είναι προτεστάτης, είναι χριστιανός, μιλάει για τον Χριστό εκεί που έχει απαγορευτεί. Εδώ στην Ευρώπη, αν μιλήσεις για τον Χριστό σε λιδωρούν, φοβούνται οι χριστιανοί πολλές φορές να εκφραστούν, υφίστανται ένα bullying, έναν πόλεμο, είτε και υπόγειο και καμιά φορά και εμφανεί. Αυτός ο άνθρωπος μιλάει για την ελπίδα εις τον Θεό και μιλάει στους άλλους ανθρώπους και δεν έχει ούτε χέρια ούτε πόδια. Τον πηγαίνουν, τον καθίζουν και μιλάει σε μεγάλα ακροατήρια αυτός ο Νικόλαος. «Ερέθη δε, ως αναπολύσει τη γυναίκα αυτού, δότο αυτή αποστάσιον». Στο νόμο λέει ότι όποιος απολύσει τη γυναίκα του, της δώσει διαζύγιο, ας της δώσει αποστάσιο, ας της δώσει έγγραφο ότι είναι ελεύθερη, ούτως ώστε να μπορεί να προχωρήσει σε άλλο γάμο και να μην κινδυνεύει να θεωρηθεί ότι παράτησε τον νόμιμο σύζυγό της και να κινδυνέψει η ζωή της, να της αφαιρέσουν τη ζωή της χωρίς λόγο. «Εγώ δεν λέγω ημίν, ότι ως αν απολύσει τη γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιή αυτήν μη χάστε, και ως εάν απολελειμμένη γαμίσει μη χάτε. Εγώ λέει σας λέω, ότι είχαμε πει αυτό στο νόμο, διότι ήταν σκληροί άνθρωποι τότε, να τις δίνουν δηλαδή διαζύγιο και να τις το δίνουν εγγράφος, ούτως ώστε να μπορεί να ξαναπροχωρήσει, να φτιάξει τη ζωή της η γυναίκα. Εγώ σας λέω, λέει, ότι όποιος αν απολύσει τη γυναίκα αυτού, εκτός από λόγους πορνείας, εκτός αν τον απατήσει, στην περίπτωση της απάτησης του άνδρα αυτή γυναίκα, επιτρέπεται το διαζύγιο, μπορεί ο άνδρας να της δώσει διαζύγιο και να την αφήσει. Μόνο αυτός είναι ο λόγος για να διαλυθεί ο γάμος κατά τον Ιησού Χριστό και όχι η ασυμφωνία χαρακτήρων ή ότι δεν μπορώ να κοιμάμαι στην αριστερή πλευρά και θέλω τη δεξιά και δεν μου τη δίνει. Γιατί περί όνου σκιάς έχουμε φτάσει, δηλαδή για την σκιά του γαϊδουριού να ασχολούμεθα πολλές φορές και ακούς πράγματα και φρύτης και λες άνθρωποι νέοι, έξυπνοι, μορφωμένοι, σκέφτονται τέτοια πράγματα και τα ζητάνε εγγράφος και όμως. Μόνο στην περίπτωση της πορνείας επιτρέπει ο Κύριος. Και όποιος λέει πάρει κάποια γυναίκα που είναι από διαλυμένο γάμο εκτός από περίπτωση πορνείας, και αυτός μιχάται. Μπαίνει και αυτός στο ίδιο αμάρτημα της μιχίας. Για την Εκκλησία και τον Χριστό ουσιαστικά ένας γάμος υπάρχει, ο πρώτος. Αυτός είναι γάμος γεμάτος ευλογία και χαρά. Ο δεύτερος είναι μία μιχία, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, ευλογημένη από την Εκκλησία, γιατί
η Εκκλησία βλέπει τους ανθρώπους ότι δεν μπορούν και θέλουν να ξαναπαντρευτούν και βάζει συγχωρητικές ευχές να διαβάσουν και πολύ συγχωρητικές και ευχές γεμάτες δηλαδή συγχώρηση. Παρακαλεί το Θεό να μας συγχωρήσει που κάνουμε αυτό το μυστήριο. Και στον τρίτο γάμο έχει πολύ λιγότερα πράγματα, είναι από ανάγκη. Να ξέρουμε όμως ότι ο Θεός μπορεί όλους να μας... Να. Στον τέταρτο, ναι, ναι, έχουν κάνει ολόκληρα θέματα με τους γάμους αυτούς. Το θέμα είναι ότι ο Θεός μπορεί σε όλα να μας συγχωρήσει αν αλλάξει η προαίρεσή μας. Αν εμείς δηλαδή σταθούμε ενώπιόν Του και μετανοήσουμε και αλλάξουμε την πνευματική μας ζωή. Πάλιν λέει, ηκούσατε ότι ερέθη τις αρχαίες. Ούκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο της όρκους. Δεν επιτρέπεται να γίνεσαι επί όρκους. Αφού ορκιστείς, πρέπει να τηρήσεις τον όρκον που έκανες. Θα δούμε τι μας λέει εδώ ο Κύριος. Έρχεται και μας λέει ότι πλέον δεν χρειάζεται όρκος. Εγώ δεν λέγω ημίν, μη ομός σε όλος. Μην ορκίζεσαι καθόλου. Θα λέγαμε με σημερινούς όρους να είσαι Κύριος και Κυρία στον λόγο σου. Αυτό που λες να είναι συμβόλαιο ο λόγος σου. Μήτε, πολύ ωραία λέξη αυτή, να είσαι φερέγγιος. Μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού. Ορκίζονταν στον ουρανό επειδή ο Θεός κατοικεί στον ουρανό. Σχηματικά, γιατί ο Θεός είναι αόρατος και δεν κατοικεί στον ουρανό που βλέπουμε, κατοικεί έξω από το σύμπαν και πάνω από το σύμπαν. Διότι είναι αναφής, δεν πιάνεται, είναι αόρατος, δεν οράται. Όλα αυτά τα οποία τα ξέρουμε. Μήτε λέει να ορκιστείς τη γη. Γιατί σε αυτήν τη γη περιπατεί ο Θεός και όντως περιπάτησε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Τον είδαμε κατοικούντα και περιπατούντας την Ιερουσαλήμ και στα περίχωρά της. Ούτε και εκεί να ορκιστείς. Ούτε στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ να ορκιστείς. Μήτε εις Ιερουσαλήμ ότι πόλη εστί του Μεγάλου Βασιλέως. Επειδή είναι πόλη στην οποία κατοικεί ο Μεγάλος Βασιλιάς σας, δεν πρέπει να ορκιστούμε σε όλα αυτά και τα απορρίπτει ένα-ένα ούτως ώστε μην έχουν δικαιολογία να βρουν άλλον όρκον και να τον μεταχειριστούν. Μήτε εν τη κεφαλή σου όμως, μήτε να πεις ανάθεμα το κεφάλι μου που λέμε εμείς σήμερα και έτσι να ορκιστείς ότι ούδινα σε μίαν τρίχαν λευκήν η μέλα να μπήσε. Δεν μπορείς εσύ να την κάνεις με φυσικό τρόπο, γιατί με τρόπο τεχνικό σήμερα γίνονται οι λευκές τρίχες άλλου χρώματος κλπ. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, η επιστήμη προχωρά. Δεν μπορείς, λέει, να κάνεις ούτε λευκή ούτε μαύρη μία τρίχα της κεφαλής σου. Και αλλού μας λέει ότι ο Κύριος τις έχει μετρημένες αυτές τις τρίχες της κεφαλής σου. Δηλαδή δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα για όλους εμάς τους ανθρώπους. Έστω δε ο λόγος ημών, ναι, ναι, ου, ου. Δηλαδή, ο λόγος σας να είναι, όταν είναι ναι, να είναι πάντα ναι και να μην αλλάζει, όταν είναι όχι, να μένει σταθερός το όχι. Δηλαδή, είναι προτιμότερο από το να ορκιστείτε στον Θεό, δηλαδή να γίνετε επίορκοι, να ξεφτυλιστείτε, καλύτερα να είστε πολύ σταθεροί σε αυτά τα οποία θα πείτε. Αυτοί που λένε λιγότερα λόγια είναι πιο σταθεροί στον λόγο τους. Όσοι είμαστε πολυλογάδες μπορούμε να πούμε παραπάνω λόγια και να εκτεθούμε μόνοι μας από τον ίδιο μας τον λόγο. Να κρεμαστούμε δηλαδή από την ίδια μας τη γλώσσα. Το είχαμε κάνει και στα παιδιά. Το δε περισσόν... Το έταξες κάτι στο παιδί, πρέπει να το κάνεις. Ναι. Κακό τους κάνουμε που τους κάνουμε όχι, πολλά κατήρια και, όχι, και τα μαθαίνουμε καταναλωτές της ναι, κοινωνίας. Θα του το κάνεις, είπες όχι. Καλό είναι ναι, και για αυτό. Να, και να μάθετε να τους λέτε και όχι στα παιδιά σας. Ο μεταξάς έμεινε από το όχι στην ιστορία. Δεν είπε ναι. Το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστί, δηλαδή το παραπάνω, άμα το ναι το κάνετε όχι και το όχι το κάνετε ναι, είναι στρεψοδικία, είναι διαβολή. Το κάνει ο διάβολος. Δεν ανήκει στους ανθρώπους. Δεν το επέλεξα δηλαδή εγώ, ο Κύριός σας,
να το κάνω αυτό σε εσάς. Και η τελευταία εντολή την οποία έρχεται και την κάνει και ουσιαστικά εδώ τι παίρνει. Παίρνει τις εντολές και έρχεται και τις αναμορφώνει έτσι όπως ήθελε να τις δώσει. Απλά οι άνθρωποι ήσαν σκλήροι και δεν μπορούσε τότε στο Μωυσή να δώσει τέτοιες λεπτές εντολές και ακριβείες εντολές, αλλά έδωσε πιο χοντροκομμένες, να μην σκοτώνεις. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο φόνος αμαρτία. Δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Αλλά να έχεις λεπτή συνείδηση και να μην πληγώνεις τον άλλον θέλει μία συνείδηση Αγίου, μία συνείδηση γεμάτη ευαισθησία για να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Ακούσατε ότι αιρέθη. Έχει υποθεί δηλαδή στους προημών. Έχει λεχθεί. Οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Μου έβγαλε το μάτι δηλαδή ο άλλος. Πάω του βγάζω το μάτι. Μου χτύπησε το δόντι και μου το κατέστρεψε. Θα πρέπει να κάνω και εγώ το ίδιο πράγμα, να του καταστρέψω το δόντι. Αυτό είναι σε μία λογική ίσα πανιά ίσα καράβια, ούτως ώστε να εξισορροπηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Ο Κύριος δεν θέλει αυτό. Θέλει να προχωρήσουμε πνευματικά, να οδηγηθούμε σε καλύτερη πνευματική κατάσταση, να γίνουμε Άγιοι. Θέλει τις θέσεις των σημερινών Αγίων να τις πάρουν οι χριστιανοί του σήμερα. Να αδειάσει δηλαδή ο ναός από αυτούς και να μπούμε εμείς και εσείς. Αυτό το θέλει για όλους, το ποθεί για όλους, το όραμα της Αγιότητος. Εγώ δεν λέγω ημίν, μη αντιστείνετε πονηρό. Να μην προβάλλετε, λέει, αντίσταση στον πονηρό, αλλώς τη σεραπήσει επί τη δεξιά σε αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλη. Μην κάθεσαι και λεπτολογείς τα πράγματα, αλλά γίνε υποχωρητικός. Δεν σημαίνει ότι από το πρωί μέχρι το βράδυ θα τρώμε ξύλο. Όχι. Δεν μας θέλει ο Κύριος καρπαζωής πράκτορας. Μας θέλει υπομονετικούς και υποχωρητικούς ενώπιον του πονηρού, ούτως ώστε να νομίσει ότι κέρδισε και εμείς με την προσευχή μας και με το έλεος του Θεού που θα έχουμε μέσα μας, να τον κάνουμε να σκάσει. Υπάρχει μία λέξη την οποία δεν μπορεί να την αντέξει ο δαίμονας και αυτή είναι η λέξη συγγνώμη. Όταν εμείς ζητούμε συγχώρεση, υποχωρούμε ενώπιον του κακού, εκείνος σκάει και διαλύεται αυτό χρήμα και αυτό στιγμή. Να μείνουμε ως εδώ, να τηρούμε τις εντολές, ας διαβάζουμε και την Παλαιά Διαθήκη, αλλά να γίνουμε λεπτοί όντες, έτσι όπως ο Κύριος μας θέλει ευαισθήτους, για να κάνουμε το θέλημα του Πατρός του πραγματικότητα στη ζωή μας. Αμήν.